Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ και η εκπομπή 90 λεπτά είναι και πάλι κοντά σας. Θα ασχοληθούμε με μια μεγάλη, την ετήσια βασικά έρευνα για τον τουρισμό στη Δυτική Κρήτη που έγινε με πρωτοβουλία του ΜΑΙΧ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Να πω ότι είναι μια έρευνα η οποία δίνει πολύ σημαντικά στοιχεία για το προφίλ του τουρισμού στην Δυτική Κρήτη. Και κοντά μας για να παρουσιάσουμε την έρευνα έχουμε τον κύριο Γεώργιο Ατσαλάκη, επίκουρο καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και που είστε κοντά μας. Έχουμε επίσης τον κύριο Γιώργο Μανθούλη, υποψήφιο διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έχουμε από την άλλη πλευρά τον κύριο Δημήτρη Νίκλη, ερευνητή του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης του ΜΑΙΧ Παύλα Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Φακοτάκης, υποψήφιος διδάκτορας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Παύλα ΜΑΙΧ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Και τελευταίος ο κύριος Γεώργιος Αγγελάκης, ερευνητής του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης του ΜΑΙΧ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τον αφήσαμε τελευταίο γιατί αυτός θα ξεκινήσει πρώτος. Είναι τέσσερα σημαντικά μέρη η έρευνα. Στο κάθε μέρος της εκπομπής θα παρουσιάσουμε ένα από τα μέρη αυτά. Και ο πρώτος που θα ξεκινήσει είναι ο κύριος Αγγελάκης. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία να πούμε απόψε, κυρίες και κύριοι, όπως παράδειγμα γιατί οι τουρίστες επιλέγουν τη Δυτική Κρήτη για τις διακοπές τους, ποιο είναι το προφίλ τους και πόσο ικανοποιημένοι μένουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τι είδους διακοπές επιλέγουν και πού δαπανούν τα χρήματά τους, ποια θεωρούν ως τα μεγαλύτερα προβλήματα εδώ στην περιοχή μας, ποια είναι η γνώμη τους για το οδικό δίκτυο, τη σήμανση και την καθαριότητα, αν αγοράζουν ή καταναλώνουν τοπικά προϊόντα, αν αισθάνονται ασφαλείς και αν θα επέλεγαν ξανά την περιοχή μας για να περάσουν τις διακοπές τους και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα που θα δούμε στην απόψινή βραδιά. Κύριε Αγγελάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Να δούμε πρώτα μερικά από τα στοιχεία της έρευνας αυτής, δηλαδή την ταυτότητα που λέμε, έτσι για να δούμε ποιοι την έκαναν και το δείγμα και όλα τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά η έρευνα αυτή υλοποιήθηκε από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτή η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας είχαμε στενή συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Χανίων. Ουσιαστικά υλοποιήθηκε η έρευνα στο αεροδρόμιο Χανίων, συστήρες αναχώρησης των αλλοδαπών τουριστών, ούτως ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από τις εντυπώσεις τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Κατά την αναχώρησή τους, λοιπόν. Ακριβώς. Και το αριθματολόγιο αυτό έχει μεταφραστεί σε 7 με 9 διαφορετικές γλώσσες. Συμμετείχαν 25 μεταπτυχιακοί ερευνητές από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε εδώ πέρα ότι το ΜΑΙΧ έχει φοιτητές Εράσμους, οι οποίοι θελοντικά προσφερθήκανε να υλοποιήσουν αυτή την έρευνα και μας βοήθησαν πάρα πολύ. Υλοποιήθηκαν 4.000 ερωτηματολόγια αλλά και προσωπικές συνεντεύξεις, ένα πολύ μεγάλο δείγμα, ούτως ώστε να βγάλουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για το προφίλ του αλλοδαπού τουρίστα. Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε την επόμενη κάρτα. Εδώ είναι ο στόχος. Είναι ο στόχος της έρευνας που είπαμε. Ουσιαστικά είναι να καταγράψουμε το προφίλ του αλλοδαπού τουρίστα, τα καταναλωτικά αγαθά τα οποία αγόρασαν, που διέμειναν, ποιες δαπάνες πραγματοποίησαν. Και βέβαια πολύ βασικό την ικανοποίησή τους, το επίπεδο ικανοποίησης. Διότι αυτό νομίζω είναι και το βασικότερο για το αν θα τους ξαναδούμε στην περιοχή μας. Βεβαίως. Και θα τα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα μια αποτίμηση της τουριστικής κίνησης για το έτος 2005. Ουσιαστικά από εδώ ξεκινάει η έρευνα, έτσι. Βέβαια. Βλέπουμε ότι σε πανελλαδικό επίπεδο σημειώθηκε μια αύξηση κατά 6%, σημειώνοντας παράλληλα και ρεκόρ αφίξεων όσον αφορά τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Όπως βλέπουμε στο χάρτη, η πολιτική αλλά και η οικονομική αστάθεια που παρατηρήθηκε, αλλά και η μεταναστευτική κρίση στην Ελλάδα, δεν επηρέασε σε τόσο σημαντικό βαθμό τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αν εξαιρέσουμε τα νησιά του νότιο-ανατολικού Αιγαίου. Σημαντική αύξηση και μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως βλέπουμε. Mm-hmm. Αλλά σημαντικές είναι και αυξήσεις στα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Μύκονος και Σαντορίνη, αλλά και στα νησιά του Ιωνίου, Κέρκυρα, όπως βλέπουμε, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.
Στην Κρήτη σημειώθηκε μια μικρή μείωση κατά 1,5%, το οποίο βέβαια άμα το δούμε σε απόλυτα μεγέθη, μπορούμε να πούμε ότι στην Κρήτη φέτος ήρθαν γύρω στις 3,5 εκατομμύρια αφίξεις, το οποίο αποτελεί σχεδόν το 25% των συνολικών αφίξεων στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ένα στους τέσσερις αλλοδαπούς επισκέπτες που προτιμάει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα προτίμησε το νησί μας, καθιστώντας αυτόματα ως το πιο δημοφιλές τελικό προορισμό. Ωραία. Εδώ πέρα βλέπουμε σε επίπεδο Κρήτης τις αεροπορικές αφίξεις. Στα Χανιά σημειώθηκαν 941.000 αφίξεις με μια οριακή αύξηση 0,4%. Και στο Ηράκλειο η αφίξηση ήταν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια με μια μικρή μείωση της τάξης του 2%. Θα δούμε παρακάτω τι έχει την εξήγησή του αυτή η μείωση. Αυτή η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στους Ρώσους, όπως θα δούμε παρακάτω. Και αγορά, ναι. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικότερα τι σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Χανίων. Βλέπουμε ότι κατά τα τελευταία 20 χρόνια η τάση είναι ανωδική. Οι αφίξεις έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. Από το 2010 και μετά βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχής άνοδος, η οποία αγγίζει σε ποσοστό το 60%, mm-hmm. πολύ σημαντική αύξηση, φτάνοντας φέτος να μιλάμε για 941.000, το οποίο αποτελεί ρεκόρ αφίξεων, σπάζοντας παράλληλα το ρεκόρ των προηγούμενων τριών ετών. 941.000, που βλέπουμε, παρατηρήθηκε μια οριακή αύξηση 0,4%, η οποία ναι, μπορεί να είναι οριακή, αλλά είναι πολύ σημαντική κάτω από τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες που ζήσαμε κατά τη φετινή τουριστική σεζόν. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο, ναι. Ότι παρατηρούμε ότι μετά το 2012 έχουμε μια μεγάλη άνοδο, μια έκρηξη θα λέγαμε στις αφίξεις, ναι. Όπου αυτό έχει να κάνει και με την είσοδο της μεγάλης της Ryanair, βέβαια. Της αεροπορικής εταιρείας low cost στην θα το δούμε και στην Ευρώπη, της Ryanair, βέβαια. Όπου βλέπουμε ότι αυτό έχει παίξει σημαντικά το ρόλο του. Θα το δούμε και παρακάτω νομίζω, βέβαια. Κύριε Αγγελάκη, και σε άλλα. Ναι, θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Σχετικά τώρα με την κατανομή των εθνικοτήτων των αλλοδαπών επισκεπτών που καταφτάνουν στο αεροδρόμιο Χανίων, βλέπουμε ότι οι σκανδιναβικές χώρες συνεχίζουν να έχουν τη μερίδα του λέοντος στις πρώτες θέσεις. Η Σουηδία όμως είναι αυτή η οποία παίρνουν κεφάλι φέτος για πρώτη φορά έπειτα από 8 χρόνια, mm-hmm. εκτοπίζοντας τη δεύτερη θέση τους Νορβηγούς. Ακολουθούν μετά, σχετικά με τους μη σκανδιναβούς, ακολουθούν εθνότητες όπως είναι Βρετανοί, Γερμανοί, Ιταλοί, Κύπροι, αλλά και Βέλγοι. Βέλγοι, οι οποίοι όπως θα δούμε υπάρχει μια ενθαρρυντική αύξηση όχι μόνο στα Χανιά αλλά και στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Και να σημειώσουμε επίσης ότι πρόσφατα άρχισε και η λειτουργία γραφείου της περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν κατάλληλα οι τουριστικοί φορείς, ώστε να προωθήσουν πιο αποτελεσματικά το τουριστικό μας προϊόν στην εν λόγω χώρα. Το ότι η αύξηση που παρατηρήθηκε στο αεροδρόμιο Χανίων δεν ήταν τόσο μεγάλη οφείλεται ουσιαστικά στην πτώση των Νορβηγών. Όπως βλέπουμε, σημειώθηκε μια πτώση κατά 6%, η οποία εξηγείται στην πτώση της τιμής του πετρελαίου. Mm-hmm. Όπως ξέρουμε, η Νορβηγία ουσιαστικά είναι μια πετρελαιογωγός χώρα και οι κάτοικοι της στηρίζονται πολύ στο εισόδημα που προέρχεται από το πετρέλαιο. Επίσης όμως, και η πτώση αυτή οφείλεται και από τους Φιλανδούς, οι οποίοι σημείωσαν μια πτώση 11%. Υπάρχει εξήγηση, ναι. Γι' αυτό. Υπάρχει και εκεί πέρα εξήγηση, διότι η οικονομία της Φιλανδίας περνάει μια ύφεση mm-hmm. τα τελευταία χρόνια, λόγω ουσιαστικά της κατάρρευσης δύο από των μεγαλύτερων βιομηχανιών της χώρας, mm-hmm. όπως είναι η Νόκια, αλλά και βιομηχανίες χαρτιού. Μάλιστα. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό το. Για την Νορβηγία και τις σκανδιναβικές χώρες που έχουμε μείωση. Και οι δύο αυτές χώρες έχουν ένα σύστημα αυτόματης προσαρμογής των εισόδων τους και των εξόδων τους. Δηλαδή, μόλις φανεί στον ορίζοντα ότι η οικονομία δεν πηγαίνει καλά, αυτόματα κόβουν τα έξοδά τους, ώστε να μην χρειαστεί να αρχίσουν να δανείζονται και να υπερδανείζονται και να καλύπτουν τα έξοδα. Οπότε έχουν ένα αυτόματο μηχανισμό μείωση των εξόδων τους για να προσαρμοστούν με τα έσοδα. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι οι χώρες αυτές δεν θα χρειαστούν να υπερχρεωθούν ώστε να μείνουν πολύ καιρό σε ύφεση, mm-hmm. αλλά θα ξεπεράσουν αμέσως. Οπότε Μάλιστα. ίσως να ξανακάμψουν σύντομα. Ωραία. Έχει σημαντικό αυτό. Είδαμε και, αν μπορούμε να ξαναδούμε τη συγκεκριμένη κάρτα,
Είδαμε ότι έχουμε και στους Σουηδούς μια αύξηση αντίστοιχη ακριβώς περίπου με την πτώση των φυλαδών. Γιατί η Σουηδία έχει παρουσιάσει αυτή την αύξηση, έχουμε και εδώ εξήγηση ή είναι ένα τυχαίο γεγονός? Η Σουηδία ουσιαστικά, όπως βλέπουμε, είναι η μόνη εθνικότητα που παρουσιάσει ανάπτυξη 10% και τα δύο τελευταία χρόνια η αύξηση αυτή είναι παραπάνω και φτάνει το 40%. Mm. Εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι οι δυναμικές παρουσίες τόσο της Ένωσης Ξενοδόχων, της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και του Δήμου Πλατανιά με το Σύλλογο Καταστηματαρχών στην ετήσια ελληνική έκθεση της Στοχόλμης, που γίνεται σε αρχές κάθε χρόνο για την προσέλκυση Σουηδών τουριστών, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτή. Όπως και επίσης λόγω της κρίσης που παρατηρήθηκε, όπως είπαμε, και στην Νορβηγία αλλά και στη Φιλανδία, οι tour operators φαίνεται να προσεγγίζουν περισσότερο τους Σουηδούς, ούτως ώστε να... Άρα μπορούμε να πούμε ως ένα συμπέρασμα ότι η σωστή προβολή βοηθάει. Αφενός. Και ένα δεύτερο, θα σας δώσω το λόγο τώρα, κύριε Τσαλάκη, να κάνετε το σχόλιο που θέλετε, αλλά για να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο σχόλιο, επειδή βλέπω ότι έχει σημαντική αύξηση από Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, αλλά πολύ μεγάλη αύξηση από τη Γερμανία, θα πρέπει να πούμε ότι στην Κρήτη φαίνεται ότι σιγά σιγά οι Γερμανοί ξανάρχονται. Δηλαδή μια αγορά η οποία ήταν αυτή που ουσιαστικά ξεκίνησε τον τουρισμό στην Κρήτη. Ναι. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 70, αν και πολύ πιτσιρικάς, αλλά επειδή ο πατέρας μου εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα, την πρώτη μεγάλη που άνοιξε στα Χανιά τότε, το Μάλεμε Beach, όπως το έλεγαν τότε, μετέπειτα Χανδρής, το μεγάλο ξενοδοχείο δηλαδή στο Μάλεμε, ήταν μια αγορά η οποία άνοιξε αποκλειστικά σχεδόν με Γερμανούς τουρίστες. Τους διατηρήσαμε κάποια χρόνια μέχρι τη δεκαετία του 80, μετά τους χάσαμε. Και φαίνεται ότι δειλά-δειλά επιστρέφουν στα Χανιά. Δεν ξέρω αν είναι περιστασιακό το φαινόμενο ή όχι, αλλά εάν είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα έχει διάρκεια, νομίζω ότι είναι σημαντικό και αξίζει να το κρατήσουμε ως υποσημείωση. Είναι σημαντικό. Κοιτάξτε να δείτε, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι αυτό που καθορίζει αν θα κάνω διακοπές ή όχι. Και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συνήθως εξαρτάται από την καλή δημοσιονομική κατάσταση μιας χώρας. Όταν μια χώρα ξοδεύει αλόγιστα, έρχεται και κυρίως όταν υπερχρεώνεται και ξοδεύει, θα έρθει η χρονική στιγμή η οποία ο λαός θα υποχρεωθεί σε υπερφορολόγηση και θα μειωθεί εξαιρετικά το εισόδημα του, οπότε θα μειώσει τις διακοπές του. Οι Σουηδοί είχαν κάνει εδώ και καιρό ένα ελαφρώ σταθεροποιητικό πρόγραμμα και ξύλθαν από την κρίση. Το ίδιο και οι Βρετανοί. Βλέπουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει μειώσει την ενεργία της σε χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν από το 2008 και το ΑΕΠ της έχει ανέβει πολύ ψηλότερα από το 2008. Οπότε όλες αυτές οι οικονομίες που ανέκαμψαν έχουν οι κάτοικοι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, οπότε τους βλέπουμε να αυξάνουν τις αφήξεις τους. Και να πούμε επίσης, ναι, ότι παρατηρείται ότι σχετικά με τους Γερμανούς αλλοδαπούς επισκέπτες, κατά την τελευταία πενταετία η αύξηση είναι συνεχής και έχουν σχεδόν υπερτριπλασιαστεί οι Γερμανοί αλλοδαποί τουρίστες στα Χανιά. Είναι χαμηλά ακόμη όμως. Έχουν μεγάλο περιθώριο δηλαδή. Βεβαίως είναι χαμηλά, όπως θα δούμε σε σχέση με το Ηράκλειο, όπου ουσιαστικά είναι στην πρώτη θέση η Γερμανία. Έχουμε άλλες 17 κάρτες σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, της παρουσίασης. Πάμε λοιπόν να δούμε την επόμενη αμέσως. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε τις μεταβολές και βλέπουμε ότι ενώ το 2010 λέγαμε ότι σχεδόν 3 στους 4 αλλοδαπούς επισκέπτες που καταφθάνουν στο αεροδρόμιο Χανίων προέρχονται από τις σκανδιναβικές χώρες, φέτος και γενικά τα 3 τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι μόλις 1 στους 2 αλλοδαπούς επισκέπτες είναι Σκανδιναβός. Και αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνονται οι Σκανδιναβοί, όπως βλέπουμε είναι η μπλε πάνω γραμμή στο σχεδιάγραμμα. Η αφίξηση των αλλοδαπών Σκανδιναβών επισκεπτών είναι ουσιαστικά κυμαίνονται σε σταθερά επίπεδα με ελαφρά σκαμπανεβάσματα. Αντίθετα, τη διαφορά την κάνουν οι μη Σκανδιναβοί, είναι η κόκκινη γραμμή, οι οποίοι από το 2010 έως και φέτος σημειώνουν μία αύξηση που αγγίζει το 176%, φτάνοντας φέτος να μιλάμε για σχεδόν ισόποσες αφήξεις με τους Σκανδιναβούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αν υποθέσουμε ότι ξαφνικά οι Σκανδιναβοί αποφάσιζαν να σταματήσουν να επισκέπτονται τη Δυτική Κρήτη, πλέον η εξάρτησή μας από αυτούς είναι μόνο στο μισό σε σχέση με το 70% που ήταν μόλις πριν από 5 χρόνια. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης σημαντικό ότι
δεν οφείλεται σε μείωση, είναι σταθερή. Κρατάμε σταθερές οι αφήξεις τους, απλά αυξάνουν. Κρατάμε την παραδοσιακή μας αγορά που είναι η Σκανδιναβή. Και το ευχάριστο γεγονός είναι ότι αυξάνουν ότι αυξάνονται οι μη Σκανδιναβοί και υπάρχει λόγος γι' αυτό, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό οφείλεται κυρίως λοιπόν στην εμφάνιση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους της Ryanair, η οποία εισήλθε στο αεροδρόμιο Χανίου το 2010, δημιούργησε τη βάση της το 2012 υπερδιπλασιάζοντας τις αφήξεις τους, φτάνοντας φέτος να μιλάμε για σχεδόν 28,4% συνολικές αφήξεις, ένα μερίδιο που καταλαμβάνει σε σχέση με τις συνολικές αφήξεις. Με άλλα λόγια, σχεδόν 3 στους 10 αλλοδαπούς επισκέπτες που καταφθάνουν στο αεροδρόμιο Χανίων έρχονται με τη Ryanair. Ακριβώς. Προτιμούν τη Ryanair ως μεταφορικό μέσο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μη Σκανδιναβοί, όπως βλέπουμε, κατά 91%. Βρετανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, Κύπροι αλλά και Πολωνοί. Οι Ιταλοί και Κύπροι έρχονται αποκλειστικά με τη Ryanair και είναι και καινούργιες αγορές ουσιαστικά που αποκτήσαμε με τη Ryanair, δεν τις είχαμε στο παρελθόν. Επίσης, Γερμανοί και Βρετανοί βλέπουμε ότι η μισή από αυτούς επιλέγουν τη Ryanair. Και αν υποθέσουμε ότι η Βρετανία ένα 25% επιλέγει μια άλλη εταιρεία χαμηλού κόστους, την EasyJet, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν 8 στους 10 Βρετανούς επισκέπτες που καταφθάνουν στο αεροδρόμιο Χανίων επιλέγουν εταιρείες χαμηλού κόστους. Έρχονται με low cost εταιρείες. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε στο επόμενο. Πάμε τώρα να δούμε τις αεροπορικές αφήξεις στο γειτονικό μας αεροδρόμιο, στο μεγαλύτερο, στο Ηράκλειο. Βλέπουμε εδώ πέρα κατά την τελευταία 20 ετία υπάρχει μια αύξηση κατά 64%. Σημαντική, χαμηλότερη από αυτήν βέβαια του αεροδρομίου Χανίων, αλλά πολύ σημαντική. Τα σκαμπανεβάσματα είναι περισσότερο έντονα συγκριτικά με αυτά των Χανίων. Φέτος σημειώθηκαν 2,5 εκατομμύρια αφήξεις αλλοδαπών επισκεπτών. Παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση όμως σε σχέση με το ρεκόρ αφήξεων που σημειώθηκε την περσινή χρονιά. Και υπάρχει εξήγηση, είπαμε, γι' αυτό δεν ξέρω αν θα το δούμε στην επόμενη κάρτα. Θα το δούμε στη μεθεπόμενη διαφάνεια. Εδώ πέρα να πούμε ότι το μείγμα των εθνικοτήτων είναι διαφορετικό σε σχέση με το αντίστοιχο των Χανίων. Είδαμε ότι στα Χανιά η μισή είναι Σκανδιναβή. Εδώ πέρα έχουμε ότι το 60% των αλλοδαπών τουριστών προέρχονται από τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Mm-hmm. Ρώσοι, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, είναι και η αποκλειστική υπεύθυνη. Και αν μπορούμε, συγγνώμη, να το γυρίσουμε λίγο πίσω. Αν μπορούμε να γυρίσουμε. Απουσιάζουν σχεδόν τελείως, μάλλον τελείως, οι Σκανδιναβοί. Δεν ξέρω αν είναι στις άλλες εθνικότητες. Είναι αλλά με πολύ χαμηλότερα ποσοστά από 30%. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι ουσιαστικά Σκανδιναβοί επιλέγουν αποκλειστικά σχεδόν τη Δυτική Κρήτη. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε στην επόμενη. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η πτώση αυτή που είχαμε στο Ηράκλειο το 2% οφείλεται αποκλειστικά στους Ρώσους. Όπως βλέπουμε, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώθηκε μία μείωση 45%, το οποίο μεταφράζεται σε 185.000 λιγότερους Ρώσους επισκέπτες. Ενώ δεν είναι λίγες και οι απώλειες από την Ουκρανία, 72%, οι οποίοι είναι γύρω στις 32.000 απώλειες. Είναι πολύ μικρότερος ο συνολικός αριθμός, βέβαια. Οπότε το ποσοστό μπορεί να είναι μικρότερο στους Ρώσους, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο αριθμητικά σε σχέση με το. Ακριβώς, ακριβώς. Σε σχέση με τους Ουκρανούς. Ακριβώς. Και να πούμε κιόλας ότι πρόσφατα στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν 320 Ρώσοι τουριστικοί πράκτορες. Πρώτη φορά συμμετείχε τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών Ρώσων στην Ανατολική Κρήτη και ευελπιστούμε να γίνουν κατάλληλες προσπάθειες ώστε να προσελκύσουμε. Και διότι υπάρχει τώρα και κρίση με την Τουρκία. Ρώσους, βέβαια. Αυτό άμα το εκμεταλλευτούμε. Ήταν κάποια εκατομμύρια Ρώσοι που επέλεγαν την Τουρκία για τις διακοπές τους. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι αν φέτος δεν επιλέξουν την Τουρκία, που είναι φυσιολογικό να μην την επιλέξουν, μπορούμε να αναπληρώσουμε. Και επειδή είναι υπό προϋποθέσεις όμως. Ναι, υπό προϋποθέσεις, αλλά το θέμα είναι, κύριε Τσαλάκη, παρά το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα που δημοσιονομικά είμαστε στο χείλος του γκρεμού, αυτή την ώρα, αν εξαιρέσουμε το τι συμβαίνει στα ανατολικά μας παράλια, κυρίως σε δύο νησιά, με το θέμα των μεταναστών, η Ελλάδα θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους προορισμούς πανευρωπαϊκά πλέον, με όλα αυτά που συνέβησαν και στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες το τελευταίο διάστημα με αφορμή τον ISIS. Άρα αυτό
είναι κάτι που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, νομίζω, για το 2016 και να οδηγήσει ίσως και σε ένα νέο ρεκόρ αφίξεων. Θα ήθελα να τονίσουμε δύο αρνητικά γεγονότα εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντική η επισήμασή σας. Καταρχήν, οι αφίξεις φέτος ήταν, η αύξηση των αφίξεων, για να μιλήσουμε ακριβώς, ήταν 6,6% λιγότερη από πέρυσι. Φέτος πανελλαδικά ήταν 14,6 έναντι 20. Βέβαια δεν είναι ακόμα τα τελικά στοιχεία, θα τα μάθουμε στις αρχές του Γενάρη τα τελικά στοιχεία, αλλά περίπου εκεί κυμαίνονται. Επίσης τα έσοδα ήταν κατά 6% λιγότερα αυξημένα από ό,τι πέρυσι. Ήταν 12% αυξημένα πέρυσι και φέτος είναι περίπου 6%. Αυτό γίνεται για κάποιο λόγο, επειδή όλες οι συγκυρίες τριγύρω μας θα έπρεπε να ήταν πολύ, είναι πολύ ευνοϊκές, οπότε θα έπρεπε να είχαν μια πολύ σημαντική αύξηση φέτος, την αύξηση δεν την είχαμε. Επιπλέον τώρα, επειδή η χώρα μας έχει γίνει μέρος μέσα από το οποίο περνάνε οι μεταναστευτικές ροές, ενδέχεται αυτό το πλεονέκτημα να μην το αποκτήσουμε την επόμενη χρονιά. Διότι σε περίπτωση που δημιουργηθούν οποιοδήποτε είδους παρενέργειες λόγω των μεταναστευτικών ροών, ενδέχεται να μην δούμε το μερίδιο της αύξησης που προσδοκούμε κυρίως από τη Ρωσία. Και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, διότι το μεταναστευτικό αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά μεταναστευτικό, είναι μετακίνηση ροών πληθυσμών. Δηλαδή υπάρχει μετακίνηση πληθυσμών, κυρίως από τις χώρες της, από τη Συρία και τις τριγύρω περιοχές, επειδή υπάρχει πραγματική απειλή για τη ζωή τους και εξωθούνται να φεύγουν. Οπότε δεν μιλάμε απλά για μετανάστευση, μιλάμε για μετακίνηση πληθυσμών. Και θα είναι ένα πρόβλημα που θα μας απασχολήσει πιθανόν όλη την επόμενη δεκαετία. Σωστά. Λοιπόν, να το προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα τώρα, ναι, γιατί έχει αρχίσει και μας πιέζει ο χρόνος για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες κάρτες. Εδώ πέρα βλέπουμε τις αφήξεις των Ρώσων. Ουσιαστικά βλέπουμε από το 2009 ως το 2013 οι αφήξεις σχεδόν υπερτετραπλασιάστηκαν, πηγαίνοντας από την τέταρτη θέση στην πρώτη θέση επί των συνολικών αφήξεων, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια λόγω των γνωστών περιστατικών μειώθηκαν κατά 52%, δηλαδή στο νομό Ηρακλείου ουσιαστικά είχαμε συνολικές απώλειες 250.000 από τους Ρώσους. Σε αντίθεση με τους Γερμανούς, οι οποίοι εκτόξευσαν τις αφήξεις τους και φέτος μιλάμε για σχεδόν 600.000 αφήξεις από τους Γερμανούς. Πάμε στην επόμενη. Πάμε να δούμε τώρα ορισμένα γενικά αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Χανίων. Ουσιαστικά να προσδιορίσουμε το προφίλ του μέσου αλλοδαπού τουρίστα, ο οποίος είναι μιας μέσης ηλικίας 25 έως 54 ετών, είναι υψηλού εισοδηματικού αλλά και μορφωτικού επίπεδου, είναι δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, θεωρεί τις τιμές κανονικές κατά 60%, έχει κάνει τις κρατήσεις των ξενοδοχειακών καταλυμάτων κυρίως από ταξιδιωτικά γραφεία αλλά και από online συστήματα κρατήσεων. Ο μέσος όρος διάρκειας των διακοπών του πλησιάζει τις 9 ημέρες. Διαμένει σε ξενοδοχεία τριών και κυρίως τεσσάρων αστέρων σε περιοχές του Πλατανιά και της Αγίας Μαρίνας, με ένα 30% ποσοστό να επιλέξει το λεγόμενο all-inclusive package. Σχετικά με την ηλικιακή κατανομή παρατηρούμε ότι νεότεροι σε ηλικία προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους ηλικία, οι οποίοι προέρχονται από την Κεντρική Ευρώπη αλλά και από τη Βρετανία. Mm-hmm. Σχετικά τώρα αναφορικά με το εισόδημα των αλλοδαπών επισκεφτών, βλέπουμε ότι το 55% των Σκανδιναβών δηλώνει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι οι Σκανδιναβοί είναι υψηλού εισοδηματικού προφίλ σε αντίθεση με τους μη Σκανδιναβούς, οι οποίοι σχεδόν το 30% δηλώνει εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ, το οποίο βέβαια δεν είναι και χαμηλό, αν αναλογιστούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Βέβαια. Βλέποντας την επόμενη διαφάνεια, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι σχεδόν οι μισοί επισκέπτες, ένα 54%, έχουν έρθει και στα Χανιά κατά το παρελθόν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σχεδόν 9 στους 10 δηλώνει ότι θα το ξαναπισκεφθεί το νομό μας, αλλά και θα το συστήσει σε συγγενείς και φίλους. Πολύ σημαντικό. Αν αναλογιστούμε το πόσο ελκυστικός είναι ο τόπος μας και πόσο ικανοποιημένος μένει από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Καταλυτικός παράγοντας και φέτος αναδεικνύεται το κλίμα αλλά και φυσικές ομορφιές για να έρθει ολοδαπός τουρίστας στη Δυτική Κρήτη. Σημαντικά στοιχεία επίσης είναι και η κρητική κουζίνα, η ασφάλεια αλλά και σχέση τιμή κόστου σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς. Ένα 40% επιλέγει τη Δυτική Κρήτη για τους αρχαιολογικούς χώρους, ενώ βλέπουμε φέτος ότι μειώνεται συνέχεια το ποσοστό της νυχτερινής διασκέδασης. Όπως βλέπουμε, οι αλλοδαποιτουρίστες προτιμούν τον νομό μας, επειδή έρχονται οικογενειακά, κάνουν τις διακοπές οικογενειακά, βλέπουμε ότι δεν δείχνουν τόση μεγάλη απήχηση, τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στην νυχτερινή διασκέδαση. Εδώ πέρα βλέπουμε τις τιμές, όπως είπαμε και πριν, είναι 60% τις θεωρεί κανονικές, με μία τάση φέτος βλέπουμε να δηλώνει ότι τις θεωρεί και φθηνές. Ένα 30% δηλαδή των αλλοδαπών επισκεπτών θεωρεί τις τιμές μας φθηνές σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς. Που σημαίνει ότι ακριβές τις θεωρεί μόνο το 7%, δηλαδή είμαστε είτε φθηνοί είτε κανονικοί. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή 7% τις θεωρεί ακριβές, οποίες όπως θα δούμε είναι οι αλλοδαποί επισκέπτες που προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη, που είναι λιγότερο, είναι χαμηλότερο εισοδηματικού προφίλ. Σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, βλέπουμε να υπάρχει μια απόλυτη ικανοποίηση αναφορικά με τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Και ουσιαστικά είναι αυτή η συμπεριφορά που κάνει τον αλλοδαπό τουρίστα να έρθει και να ξαναέρθει στον τόπο μας. Επίσης, απόλυτα ικανοποιημένοι μένουν από τις υπηρεσίες στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, στα καταλήμματα, στις καφετέρειες, αλλά και στην ασφάλεια, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, αν αναλογιστούμε τι γίνεται στις γειτονικές μας χώρες. Επίσης, αυτό που πρέπει να τονίσουμε φέτος είναι ότι έχουμε βελτιωμένα σχόλια αναφορικά με την ικανοποίηση των αλλοδαπών επισκεπτών στο αεροδρόμιο, όπου να πούμε ότι ανακαινίστηκαν οι χώροι καθαριότητας, αλλά δημιουργήθηκαν και περισσότερες θέσεις έξω από τις θύρες αναχώρησης, ουσιαστικά εξυπηρετώντας καλύτερα τον αλλοδαπό τουρίστα. Σχετικά με τη δυσαρέσκεια από τις υπηρεσίες και φέτος, παρατηρούμε ότι υπάρχει δυσαρέσκεια σχετικά με το οδικό δίκτυο και την οδική σήμανση και πιο πολύ φαίνεται στους μη Σκανδιναβούς κατά 25% να δηλώνουν έντονα τη δυσαρέσκεια και τα παράπονα. Θα ήταν περίεργο αν δεν το έκαναν αυτό. Βέβαια. Βλέπουμε ότι παραμένει δηλαδή και φέτος αυτό το πρόβλημα, όπως επίσης και υπάρχουν σημαντικά παράπονα αναφορικά με την καθαριότητα, ιδίως στις πλατείες και στους δρόμους. Ενώ αντίθετα, σε σχέση με την καθαριότητα στις παραλίες, τα σχόλια είναι βελτιωμένα συγκριτικά με την περσινή και σχετικά με τις παρελθούσες σεζόν. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τη χρήση μεταφορικών μέσων, παρατηρούμε ότι 8 στους 10 έκαναν χρήση όλων των μεταφορικών μέσων. Οι μισοί από αυτούς έκαναν χρήση ενοικιαζόμενων αυτοκίνητων, λεωφορείων, ενώ ένα 30% έκανε χρήση των ταξί, που όπως θα δούμε τη χρήση αυτή την έκανε περισσότερο οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι όπως είδαμε και είναι και υψηλού εισοδηματικού προφίλ, 10% περισσότερο από ό,τι πέρσι. Εδώ πέρα βλέπουμε τα ποσοστά των αλλοδαπών επισκεπτών σε σχέση με τι προτίμησαν. Όπως είπαμε, τα ταξί τα προτίμησαν περισσότερο οι αλλοδαποί επισκέπτες από τις σκανδιναβικές χώρες. Τα λεωφορεία τα προτίμησαν περισσότερο οι αλλοδαποί επισκέπτες από την Ανατολική Ευρώπη, διότι όπως είδαμε είναι και χαμηλότερο σε δημοτικού προφίλ. Ενώ τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα επιλέχθηκαν περισσότερο από τους αλλοδαποί επισκέπτες από τη Μεσόγειο, κατά μέσο όρο πάνω από 4 ημέρες. Ουσιαστικά για να επισκεφθούν τις διάφορες τοποθεσίες μας, εδώ πέρα τα αξιοθέματα μας, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, να επισκεφτούν τις παραλίες μας, κορυφαίος προορισμός και φέτος στη Δυτική Κρήτη, αναδείχθηκε το Ελαφωνής. Να πούμε ουσιαστικά ότι ο διεθνής ιστότοπος TripAdvisor έχει κατατάξει το Ελαφωνής ως τη δημοφιλέστερη παραλία στην Ελλάδα, ενώ είναι μία από τις 10 καλύτερες παραλίες παγκοσμίως. Όπως βλέπουμε σχετικά με τις άλλες παραλίες του Μπάλου και της Σούγιας, βλέπουμε ότι οι αλλοδαποί επισκέπτες οι οποίοι ήρθαν για πρώτη φορά στη Δυτική Κρήτη επισκέφτηκαν περισσότερο τον Μπάλου σε αντίθεση με την παραλία της Σούγιας, όπου οι αλλοδαποί επισκέπτες
όπου έχουν ξαναπάει στο παρελθόν, γενικότερα στην περιοχή της Χιούγιας, βλέπουμε να το προτιμάνε περισσότερο. Mm-hmm. Τα μουσεία βέβαια αναδείχθηκαν και φέτος στη δεύτερη θέση με ένα 17%. Το Φαράγγι της Αμαριάς το διέσχισαν φέτος γύρω σε 135.000 αλλοδαπούς επισκέπτες, ενώ σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους, η Κνωσός είναι αυτή που ουσιαστικά προτιμάται περισσότερο από τους αλλοδαπούς επισκέπτες και ακολουθούν η Φεστός και η Αρχαία Πτέρα. Αρχαία Πτέρα, η οποία υπάρχει ένα σχέδιο προβολής γενικότερα της ευρύτερης περιοχής από την περιφέρεια Κρήτης. Ωραία. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος της παρουσίασης. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Στη συνέχεια ο κύριος Μανθούλης, ο κύριος Γιώργος Μανθούλης, θα μας παρουσιάσει ουσιαστικά τα οικονομικά στοιχεία της έρευνας, δηλαδή τι ξόδεψαν για τη διαμονή τους, για τις υπόλοιπες δαπάνες και τα υπόλοιπα. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.